Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μιχάλη, υπάρχει το σκηνικό. Αυτή είναι η Άιβυ, ναι, ναι. Είναι το δώρο σου από την Ιταλία, Αριστονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείξε μας το. Τώρα να δω, περίμενε. Ακόμα δεν άνοιξες. Όχι. Είναι ένα μπέταλο. Α, πολύ ωραίο. Είναι για αγούρι. Και ναι, και δέχεσαι και την καυτούλα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λάκης είπε ότι μπορείς να το βάλεις πάνω σε χαρτιά για να τα στερεώσεις. Και επίσης ανοίγει κεφάλια. Okay. Είναι πραγματικό πέταλο που άλογο το οποίο είναι... τα τρελόσκυλα. Όλων του YouTube θέλει να δει τι μαγείρεψες. Έλα, με δες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη. Ευχαριστώ. Και ο Μιχάλης. Και γαμικούλα. Ναι, ήταν πραγματικά. Είναι ο αληθινόν άλογο. Ο αληθινόν άλογο και το γράφησαν το. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπει τα βίντεο μας ο Άκης στην Ιταλία. Τα κοπρόσκυλα έξω! Έξω! Έξω τα κοπρόσκυλα! Έξω! Βγάλε το κορίτσι έξω και σε μέσα τα αγόρι. Κλείστε την πόρτα. Ευχαριστώ, Μαριγουλά. Δείξτε μας, τα έχετε μαγειρέψει, κυρία μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι γαλοπούλα γεμιστή με κάστανο και πουρέ γλυκό πατάτας με καρύδι και, και πιπέρι. Αυτό είναι κότσι. Πολύ ωραίο. Με μήλο. Εδώ είναι λαζάνια. Αυτά είναι σικοτάκια. Σικοτάκια κοτόπουλου. Αυτές εδώ είναι σαλάτες με μήλον και διάφορα. Εγώ βλέπω και κάπαρι. Εδώ ρόδι με καρύδι παραμαρούλι. Αυτές εδώ είναι τα ντιπς. Είναι τυροκαυτερή, χούμους και πιπεριά με ρόδι. Εδώ είναι το... κάτσε να το ανοίξουμε. Είναι το σταχανάκι του. Αυτό είναι το μπουγιουρτί. Το μπουγιουρτί. Μπουγιουρτί, τι σημαίνει μπουγιουρτί? Είναι μακεδόνικο. Εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει και δεν μαγειρεύεις. Είναι πιπεριά, καυτερή και τυρί. Και εδώ μέσα είναι το κότσιν το υπόλοιπο που το κάνεις με άλλον τρόπο. Α, το κάνεις με άλλον τρόπο, μάλιστα. Αυτό να το πάμε ζεστό. Είχες βρει έναν καινούργιο τρόπο να χρησιμοποιήσεις το κότσιν. Ναι, αυτό μου το έκανε δώρο. Όχι, δεν το ξαναείδα έτσι, μπράβο. Ναι, για να κρατάει θερμό κρασί. Μάλιστα. Λάκη, δεν έχει τίποτα για σκυλούς. Τίποτα. Άντε να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Ωραία. Ο Λάζαρος και ο Λάζαρος. Το μέσο και τον κάτω. Ο Λάζαρος και ο Λάζαρος. Ο Τριφωνίδης και ο Πανταζής. Λάζαρε, μα δικαιούσε κρασί, ενώ ακόμη δεν έγινε 18. Για λίγο. Για λίγο. Θα γίνεις 18, πότε να γίνει κλαισού. Δεν ξέρεις. Είναι η μαμά σου, ρε. Ξέρω εδώ. Πότε είναι Ιουνί. Όχι, εν Ιούλιο είναι τα γενέθλια του. Πόσα του Ιούλιο. Εν Ιούλιο, είναι κοντά στα γενέθλια της μάμας του. Η μάμα του είναι 1η Ιουλίου και ο Λάζαρος είναι 15 Ιουλίου. Σωστά! Α, Τριφωνίδη μου, είδες που ξέρω τα γενέθλιά σου. Εμένα πότε είναι τα γενέθλιά μου. Δύσκολο. Κοίταξε, έκανα δύο παιδιά. Το ένα παιδί έχει μια ημερομηνία γενεθλίων καταπληκτική που είναι 2 Δευτέρου 2000. Είναι η δικιά μου προβάλλη. 2 Δευτέρου 2000 και το άλλο παιδί έχει ό,τι πιο ατσούμπαλη ημερομηνία μπορεί να φανταστεί. 13 Οκτώου 1997. Παιδιά, εγώ να αντέχω. Κάμε τελείω ώρα. Ακόμη να ξεκινήσουμε να τρώμε. Ναι, είσαι πολύ καλή, Τζόπλιν, ναι. Φαίνεσαι πως είσαι πολύ καλή και αδυνάτησαι κιόλας, Είναι πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή, ναι. Είναι καλούλα. Είναι πολύ καλούλα. Και έχει και ωραία... όχου τούτη καλούλη. Είναι καλούλη, ναι. Κοίτα το Λάκη. Λάκη, θα σε κάνει δυο χαψιές στην Τζόπλιν. Δυο χαψιές θα σε κάνει Τζόπλιν, είσαι σίγουρος περί τούτου. Δυο χαψιές θα σε κάνει, δυο χαψιές. Τζόπλιν. Τζόπλιν. Είδες ότι αφήνει με να την αγγίζω, αφήνει με. Το παπούτσο του παπά σου που φάει τζόπε. γλυκούλα, είσαι γλυκούλα, ναι. Καλά λέει η Αριστονίκη ότι είσαι γλυκούλα και όμορφη μερικές φορές. Ναι, όταν δεν μην αγριεύεις μωρό μου, είσαι φρόνιμη. Είσαι μια φρόνιμη. Ναι. Θυμάσαι που ήσουν μικρούλα. Κάποτε ήταν πολύ μικρούλα. Εν μεταξύ που ήταν μωρόν, δεν είχε τόσο χρυσό πάνω της, ναι. Τώρα είναι το παραπάνω το χρυσό. Ίσως, ναι. Ο άλλος τσαμέκ λέγεται στα... κάτω εσύ, ρε. Εντάξει, μάνα μου, έτσι. Είναι καλή, καλή. Μπαθαίνει τίποτε, μια χαρά είναι Τζόπλιν, μια χαρά, μάνα μου το κορίτσι, όχο το μωρό. Κι είναι καλό, Είναι καλή, είδες εγλύψα μου και το χέρι μου, ναι, είναι καλούλα. Άστον ο Λάκη, ο Λάκης θα πάει σπίτι του και αυτόν εδώ είναι το δικό σου το σπίτι, ναι. Είναι το δικό σου, Λάκη, φύγε από το σπίτι της κοπέλας. Φύγε από το σπίτι της κοπέλας, φύγε, είναι το σπίτι της κοπέλας, δεν είναι δικό σου. Ναι. Αγάπη μου. Ηρεμή. Εντάξει τώρα. Θα φύγει, Έφυγε, κοίτα. Έφυγε αυτός. Είναι εκεί κάτω αυτός τώρα. Κάπου είχε ένα σκύλο. Είδες τον πάει που τον πλάει κόρη. Λοιπόν, πες μας τι θέλεις να κάνουμε του Λάκη και της Άιβυ. Πες μας τι θέλεις να τους μεταφέρουμε. Ότι εσύ είσαι η βασίλισσα αυτού του σπιτιού. Ναι. Εσύ είσαι η βασίλισσα. Και ότι είσαι πολύ ομορφούλα. Πάρα πολύ ομορφούλα. Τζόπλιν. Έλα αγάπη μου, έλα μωρό μου, έλα. Οχοχο. Τι καλό κορίτσι, καλούλι, είναι πολύ καλούλι, μπράβο, είναι καλούλι. Ναι. Έχει νερό το καλούλι. Ναι, τώρα θα πάω κάτω στον τρέλα. Έλα. Φιλάκια, σε αγαπώ πολύ. Ομορφιά μου, μεγάλη μου η ζικουκλάρα. Ναι το μωρό, ναι το μωρό, ναι. Ξέρει πως την αγαπάω, το ξέρει, έλα, το ξέρει. Ναι, αγαπώ και τη μαμά σου. Μανιά μου την κουρή, Κουρή αδυνάτησε, ναι. Αδυνάτησε. Μαρία Τριφωνίδου. Τζόπλιν Τριφωνίδου. Μαρία. Γεια, θα φύγουνε. Εντάξει, θα ξανάρθουμε. Έλα. Θα ξαναρθώ. Εκείνος είναι ο Λάκης ο Γατάκης. Μου χάιδεψε και τα δάχτυλα μου εμένα η Τζόπλιν. Γιατί κόρη μπορούσε να με φάει. Είναι καλό μωρό κόρη. Απλώς είναι δυνατή φωνή της. Είδες αγάπη μου τι δυναμικούς κοπρόσκυλους έχει. Χειρότερους από εσένα, πολύ δυναμικούς. Καλώς και την Άιβυ. Λίγο προβληματισμένη σε βλέπω Άιβυ. Γεια σου Τζόπλιν! Κόρη, αν ήξερες ότι όλοι οι ψυχοπαθείς πίνουν τον καφέ του σκέτου χωρίς ζάχαρη. Όλοι οι δολοφόνοι. Τώρα όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα θελήσω ούτε και μετά, νομίζω. Ναι. Βλέπουμε εδώ την χριστουγεννιάτικη Τζόπλιν. Άιβυ. Και το χριστουγεννιάτικο Λάκη. Έλα, Λάκη μου, να καθίσουμε. Ναι. Πού είναι η Άιβυ? Έλα, Άιβυ. Τι είναι η Τζόπλιν? Ναι. Στην Τζόπλιν, είναι το μασάρι και τη λέβερε, ναι. Βασικά κάθονται πιο πολλά κάτω. Ξεφεύγει η Τζόπλιν. Όχι ερωτισμούς σήμερα. Είναι Αγία Μέρα. Αγία Μέρα, μην αμαρτάνετε. Αγία Μέρα. Που λες η Τζόπλιν έγλειψε με τα δάχτυλα μου. Τι είδες, δεν φοβηθήκα πως θα μου βαγκώσει. Ενώ αυτούρη μικρούλα. Εντάξει, η Άιβυ χωάται λιώνει Τζόπλιν. Είναι το νέο λουρί της Άιβυ αυτό. Έλα, Άιβυ, βγάζουμε. Έλα, Λάζαρε. Έλα, Λάκη. Ό,τι να είναι. Κοριτσίνο, μπορείς να βάλεις τα πάντα μέσα. Ναι. Και το κρέας κάνουν το πολύ ωραίο, τις πατάτες. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Εντάξει, διπλός. Για ποιο πράγμα να φέρει. Είναι διαβεδιανό πηγό. Α, ήβρα τον τρόπο βρε, ήβρα τον. Είμαστε πράγματα με τις κατηφοράρες, μαμά. Μαμά. Ναι, παιδί μου. Δεν είναι αποτελεσματικό να το κάνουμε έτσι κάθε φορά, αυτό δεν κάθεται έναν τόπο. Με γιατί το λες αυτό? Τι είναι. Μαμά, ξιάστο έτσι, δεν πρόκειται. Εντάξει ρε παιδάκι μου, πρίχτη. Τι πριξιόν. Έχω μέσα στο κίνητο μου τους αφούξ, να σου τους μην διαβάλει. Την κόρη μου και τα μάτια του ρε. Η κόρη σου είναι προκλητική. Ο γιος μου είναι αθώος. Να και προκλητική. Και δεν σε βάλε τον μπουκάτο. Όχι! Έλα αγάπη μου. Έλα Λάκη μου. Φύγε ρε. Φύγε. Όχι, να κάτσω πέρα. Απτιτούρη, είναι απτιτούρη. Δεν πειράζει να βγάλω την οικογένεια σου, τον άντρα σου, την κορή σου. Αριστονίκη. Αριστονίκη, είσαι τόσο σεμνή κοπέλα. Αριστονίκη. Αριστονίκη, μήπως έχεις λαλήσει από τα πολλά μαγειρέματα. Μήπως, μήπως. Έχουν και την Άιβυ που τους προσπαθεί να πιάσει την παλίτσα. Είσαι την Άιβυ? Ενώ ρεφερεί η Άιβυ. Πριν που έπαιζα με τον Λάζαρο, έπαιρνε την παλίτσα μου, έπεφτε κάτω. Ενώ ο Λάκης είναι φρονίμος. Καταλάβατε. Πολύ. Μπράβο Λάκη μου, κάτσε να μας παρακολουθείς. Τι ωραία, η λεμονινά σου μες στη γλάστρα ακόμα. Όχι, φυτεμένη. Πού είναι την κόρη. Μες στο... Α, μικρά λεμονιά που κάνουμε. Μικρή. Άιβυ. Εμένα είναι σου μεγάλα λεμονιά. Ναι, ναι, μικρή λεμονιά. Δεν το ξέρω να σου φέρω, έχω πολλά. Ωραία. Πρέπει να είναι ωραία όμως η γεύση. Είναι πολλά ωραία τα λεμονιά, απλά μην είναι σου μικρά. Δεν πειράζει. Σου μερικά πιο μεγάλα ακόμα. Είσαι στη συγκλάστρα όμως, ναι. Παγιά. Ναι, δεν μου θυμώ. Ο γάτος όλα τα λεφτά. Δεν ξέρω πού πήρε ένα σκύλο, θα μου παίρνει ο σκύλος. Ο Λάκης νομίζω φοβάται το χτύπημα που κάνει το πινγκ-πονγκ, 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 πινγκ-πονγκ. Άντε πάλι, αρχίσαν τις ερωτοτροπίες πάλι. Λάκη! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Λάκη! Γιατί είσαι τσιβιδανός σκύλος. Μια χαρά είναι ο σκύλος, μόνο δικός σου που δημιουργεί τα προβλήματα. Να σε πιάσω και σε έναν οπλάκια. Είδες την πώς είπε με το φιόγκο το χριστουγεννιάτικο. Πόσα κιλά είναι τότος. Κατέβαλες να σε μιλήσουν θέλει. Ναι, ναι, λόγια μου κομματάκια. Και πιθανόν κάτι να τους κάνει κομμάτα για να ξέρει. Να τους γδάρει εννοείς. Λάκη μου, Λάκη μου, είδες την Αριστονίκη σου. Πάντα σήμερα σου επιτίθεται, μόνο με αυτή σπίτι μας σου επιτίθεται. Καταλαβαίνει ότι είσαι η κυρία του σπιτιού. Αυγίζει τους φίλους. Αχα, αχα. Η κυρία Άιβυ. Αχα. Ποιος έφανε την μπάλα. Έφανε, καταπιέντη. Όχι, όχι, όχι. Ετρύπησεν την. Παίξει ο λεπά με τον λετή. Με τον λετρή. Λατρή. Λετρή. Λετά λετρή. Όχι, λαπά. Λαπά, λατρή. Μου μοιάζει το παιδί μου. Μοιάζει στο θείο του. Αν με ανεβάσεις στο YouTube θα σου κάνω μηνύση για πνευματικά δικαιώματα. Βεβαίως θα σε ανεβάσω. Και θα σου κάνω μηνύση για πνευματικά δικαιώματα. Να μου κάνεις. Έχει και Γιώργη δικηγόρων η αδερφή του. Και τη φιλινάδα του. Όλο δικηγόρους αυτό το σπίτι. Εντάξει, η Κυριακή σήμερα με την Τζόρτζια Τσακλάκη κάνω τη φίλη μου την νομικό στις Βρυξέλλες, όλοι οι δικηγόροι μαζί. Νομίζω ότι η Άιβυ είναι με το μέρος του Τριφωνίδη. Ενώ του Λάκη κόφει και ο νους του, λαλί σου, δεν έχει νόημα να κλείνω κι άλλο. Λάκη μου, άρεσε σου το παιχνίδι που σου πήρα. Σου άρεσε το παιχνίδι που σου πήρε η Αριστονίκη. Να του εκεί το παιχνιδάκι που σου πήρε η Αριστονίκη. Μπορείς να δηλώσεις ό,τι έχεις να δηλώσεις σήμερα που είναι Χριστούγεννα και είμαστε στο χριστουγεννιάτικο χωριό της Καλαβασού. Μάλιστα. Μπορείς να το πεις και στα ρώσικα. Γραφιστουώστε Καλαβασώσε. Μπράβο, 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 μπράβο. Πες μας, μπορείς να μας δείξεις εδώ πέρα τι υπάρχει. Εδώ είδαμε, εκεί είναι η εκκλησία που είναι στο Ρίσι. Ναι, ναι. Μία ταβέρνα και εδώ... Είναι η είσοδος της Καλαβασός. Είσοδος. Καλαβασός, η είσοδος του χριστουγεννιάτικου χωριού. Άμα ξυλίσει... Και φαντάζομαι ότι το αυτοκίνητο πάει παρανόμως, ναι. Εντελώς παρανόμως. Εντελώς παρανόμως, ναι, εντελώς. Πανέξυπνοι, πανέξυπνοι όλοι τους. Και είναι welcome to welcome. Πες το ξανά. To the Christmas village. Welcome to the Christmas village. Exactly. Τι έγινε? Γνώρισα την Άιβυ και αγάπησα τον Λάκη. Είναι μια περίπτωση. Έχετε πει? Στη Δευτέρα δύναμη. Και θα το κρατάς έτσι να... ίσια όμως, ίσια λόγια. Και εμείς θα πηγαίνουμε και εσύ θα μας βγάζεις. Έλα Αριστονίκη μου. Για να φέρονται και οι ομπρέλες στο παππού. Είδατε τον Βαγιό Βασίλη. Μαμά, είδες τον Τζίμι? Ναι, είδα τον Βαγιό Βασίλη. Βαγιός Βασίλης. Ναι, κυρίως το έγινε. Φαίνεται. Ας τον Βαγγέλη. It's the sturdy kind that doesn't Αυτή η εκκλησία Μαριό. Μπορεί να την έχουμε σκέφτομαι έτσι κλειδωμένη και την μια ημέρα μου να φτιάξω να τα κάνει όλα. Ενώ ο Λάκης όλη μέρα κάνει απ' όλα. Μετά φερκός με μεταξύ. Δηλαδή και μόνοι μας να είμαστε έξω, μαλακίζεται. Χωρίς, καταλαβαίνεις πως που πάει ο περιορισμός του. Κάτσε Λάκη μου, δείξε το ωραίο σου το καλό το μυαλό. Έχεις καλό μυαλό, κάτσε Λάκη. Μπράβο Λάκη μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το σωστό σκυλί. Δεν έχει κάποια διάγνωση ο Λάκης, έχει φοβίες, φοβεί και προσωπικότητα. Όχι, έχει. Που λένε οι ψυχολόγοι υπεραναλύουν τα παιδιά τους, υπεραναλύσεις στο σκύλο. Της δικιάς σου τις βγάλαμε για διάγνωση. Δεν πει. Η αταραχή λιμανιστικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Κύριε Άγιο Βασίλη. Δεν είναι καθαρέ. Κύριε Άγιο Βασίλη. Τα σκυλάκια μας δεν θα πιάσουν δώρο. Γιατί? Γαβγίδαμε νύχτα. Κύριος φάδινος. Κύριος φάδινος. Πώς σε φάδινος, έλα να δεις. Πάνω στον κύριο Βασίλη. Είναι τον Άγιο Βασίλη, δε. Κάνουμε κοινήμι. Ναι. Επαντήρε. Αν της δώκεις δώρο να σας είπα να πάρεις μια φορά. Δώσεις δώρο. Έπαιξα μου φτάραν του μπουρέ. Κύριε, έπαιξα μου φτάραν του μπουρέ. Έλαμε χωρίς τα ράμα. Χαχαχαχα.